πεθαίνει άνθρωποι στον δρόμο. Είναι χάλια τα πράγματα. Χάλια. Φωνική κακοκαιρία σαρώνει την Κρήτη. Εδώ δέστε αυτοκίνητα. 100 αυτοκίνητα έχουν πάει στη θάλασσα. Παιδιά, πρέπει να βγούμε απάνω, να φύγουμε. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και τα ορμητικά νερά παρασέρνουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Παιδιά, ολική καταστροφή εδώ. Ολική καταστροφή. Αυτή είναι η κατάρτια μας. Να πεθαίνουν οι άνθρωποι στον δρόμο. Ακόμα και το όχημα στο οποίο επέβαινε ένας 50χρονος άνδρας και μια γυναίκα συνοδηγός. Το ντοκουμέντο απεικονίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες των πυροσβεστών να απεγκλωβίσουν τον 45χρονο άντρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην Αγία Πελαγία. Έχουμε δυστυχώς ένα νεκρό ήδη. Αγνοείται μία γυναίκα από ό,τι λένε εδώ πληροφορίες, δεν είναι όμως επιβεβαιωμένες, δηλαδή προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Γίνεται ένας χαμός. Αμέσως σημαίνει συναγερμός και ξεκινάει επιχείρηση για τον εντοπισμό της συνεπιβάτηδας του άτυχου 50χρονου. Οι έρευνες της ΕΜΑΚ επεκτείνονται στο θαλάσσιο χώρο της Αγίας Πελαγίας και της Λιγαριάς. Για τους δίτες είναι έτοιμοι οι δίτες, αλλά απλώς λόγω του χερού δεν έχουν πέσει στη θάλασσα. Αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να είναι μέσα, εγκλωβισμένος ή σε αυτοκίνητο, αλλά αυτό πρέπει να παίζει για να το δούμε. Στο σημείο έχει σπεύσει από την πρώτη στιγμή και ο σύζυγος της... Σύζυγός μου είχε έρθει το πρωί εδώ με το νεκρό να κάνει για 2 ώρες κάποιες εργασίες. Με παίρνει τηλέφωνο γρήγορα ο Κώστας και μου λέει κάνει πολύ νερό και θα φύγουμε. Ξαφνικά με ξαναπέρει μετά από 2 λεπτά και μου λέει έχουμε μπει μέσα στο αμάξι και τώρα το αμάξι δεν πατάει και καλά στον δρόμο. Αυτό ήτανε. Μονοκάλεσε μου λέει βοήθεια το 112 γιατί δεν έχω σήμα. Αυτό ήτανε. Τίποτα άλλο. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Πλέον τα αμάξια έχουν επιτιστεί, δεν φαίνονται. Σπίτια, επιχειρήσεις και δρόμοι πλημμυρισμένα. Αυτοκίνητα παρασύρονται σαν καριδότσουφλα στη δίνη του νερού. Οι δρόμοι του χωριού έχουν γίνει ποτάμια, ενώ στην παραλία της Αγίας Πελαγίας στεριά και θάλασσα έχουν γίνει ένα. Δεκάδες αυτοκίνητα κατέληξαν μέσα στη θάλασσα. Κλαδιά, λάσπες και φερτά υλικά έχουν εξαφανίσει την παραλία της Αγίας Πελαγίας, ενώ αυτοκίνητα βρίσκονται ακόμη και 20 μέτρα μακριά από εκεί που κάποτε βρισκόταν δρόμος μέσα στη θάλασσα. Επικρατεί πανικός. Τα πρώτα λεπτά η αγωνία κορυφώνεται καθώς είναι άγνωστο σε πόσα από τα αυτοκίνητα που βρίσκονται πλέον στη θάλασσα υπήρχαν άνθρωποι. Ένα πραγματικά, δεν ξέρω, δεν είναι απίστευτο φαινόμενο. Μέσα σε λίγη ώρα έχει προκαλέσει μια κατάσταση τραγική. Την ίδια στιγμή, λίγα χιλιόμετρα από τον τόπο της τραγωδίας, στη Λιγαριά, άλλη μια γυναίκα αγνοείται. Ευτυχώς οι πυροσβέστες καταφέρνουν να την εντοπίσουν σώα. Στο καρτερό της Κρήτης επιστρατεύεται ακόμα και μπουλντόζα για να απεγκλωβίσει μοτοσυκλετιστή που εγκλωβίστηκε στα Λασπόνερα. Η κακοκαιρία χτύπησε με σφοδρότητα και τη Σιτία. Βασίλικα, είναι χάλια τα πράγματα. Χάλια. Χάλια. Και μέσα στην πόλη της Σιτίας ο όγκος του νερού ήταν μεγάλος. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες. Τα αυτοκίνητα έχουν σχεδόν καλυφθεί από τα Λασπόνερα. Σε όσα σημεία το νερό κατεβαίνει με ορμή, οχήματα τόνων παρασύρονται αρκετά μέτρα πιο πέρα. Και στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία, καθώς η νεροποντή έπληξε και τη συγκεκριμένη περιοχή, δημιουργώντας έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Η διακοπή των δρομολογίων αποφασίστηκε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, καθώς τόσο η πίστα όσο και οι εσωτερικοί χώροι του Νίκος Καζαντζάκης πλημμύρισαν. Πέρασε με σφοδρότητα το κύμα της κακοκαιρίας από την πόλη του Ηρακλείου, με έντονα προβλήματα στην περιοχή της Αλικαρνασσού και του αεροδρομίου. Κατά πληροφορίες έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα εντός του αεροδρομίου. Οι αρχές εφιστούν την προσοχή και για τις επόμενες ώρες, ενώ έχει σταλεί ήδη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του νομού Λασιθίου για το επόμενο 24ωρο.